Σήμερα επίσημα γνωστοποιώ την απόφασή μου να μη συμμετέχω στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές για το Δήμο μας. Η αυτοδιοικητική μου δραστηριότητα στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης ολοκληρώνεται με το τέλος της συγκεκριμένης τετραετίας που διανύουμε, δηλαδή την 31/12/2023. Ανοίγω επίσημα σήμερα τον κύκλο των συζητήσεων και των διεργασιών για την παράταξή μας ΣΕΡΑΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων, για την αρχηγία της παράταξης, καθώς και για την συγκρότηση, σύνθεση του ψηφοδελτίου με το οποίο θα μετέχει στις επόμενες εκλογές. Η παρακαταθήκη της παράταξης είναι γνωστή. Είναι για ένα ανεξάρτητο, πολυσυλλεκτικό, ακιδεμόνευτο ψηφοδέλτιο που ιδιαιτέρως αυτήν την περίοδο είναι επίκαιρο και είναι και αναγκαιότητα. Νιώθω επίσης την ανάγκη να εκφράσω τη μεγάλη ευγνωμοσύνη μου σε όλο τον κόσμο που τόσα χρόνια με στήριξε, που στάθηκε δίπλα μου, που στάθηκε δίπλα μας. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και δηλώνω τυχερός. Για όλα έχω εισπράξει και έχω ζήσει αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, εμπιστοσύνη, ενθάρρυνση, αγάπη, δύναμη για συνέχιση σε αυτή την προσπάθεια τη συλλογική, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε ένα δύσκολο έργο. Ευχαριστώ τον κάθε συνδημότη, την κάθε συνδημότησα που πρόσφεραν με τον τρόπο τους, με προτάσεις, με συζητήσεις, με διαμαρτυρίες, με ενημέρωση στον κοινό μας αγώνα. Αλλά ιδιαιτέρως ευχαριστώ τους συνυποψήφιους από την πρώτη παρουσία της παράταξης, αυτούς που συμμετείχαν στην στελέχωση, τους που εκλέχθηκαν, αυτούς που έμειναν και εργάστηκαν για να στηρίξουν τις θέσεις της παράταξης, αφού πρώτα τις επεξεργαστήκαμε συλλογικά, με ανιδιοτέλεια και με διάθεση προσφοράς. Ευχαριστώ επίσης και τους εθελοντές της παράταξης που στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια την προσπάθεια για την οργάνωση της συλλογικής δουλειάς, των εκδηλώσεων, αλλά και των θέσεων και την προβολή. Δουλέψαμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με ξεκάθαρη άποψη για τα ζητήματα του Δήμου μας, φέροντας στο προσκήνιο προτάσεις μας που αποδεδειγμένα σήμερα σε πολλές των περιπτώσεων φάνηκαν ότι ήταν άκρως επεξεργασμένες και πάντοτε χωρίς καμία διάθεση παρά μόνο να υπηρετήσουμε την αλήθεια, τον ρεαλισμό και το κοινό συμφέρον. Με αγάπη για τον τόπο μας κάναμε προτάσεις, με όραμα, με φαντασία, γιατί αυτός είναι ο χώρος της αυτοδιοίκησης. Πήραμε δύναμη από τον κόσμο, διότι μείναμε, έτσι αποφάσισαν οι δημότες, συνδημότες μας, στην αντιπολίτευση. Δεν πτωηθήκαμε, είχαμε άποψη για τα θέματα, για τα ζητήματα, τα παλέψαμε, γιατί συνεχώς είχαμε ανατροφοδότηση της εμπιστοσύνης, της αγάπης από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που ήθελε ανεξαρτησία, που ήθελε αξιοπρέπεια και έδειχνε ανιδιοτέλεια. Τέλος, χρωστώ και το νιώθω ένα τεράστιο ευχαριστώ προσωπικό για αυτό το υπέροχο ταξίδι που έζησα στην αυτοδιοίκηση, στον πρώτο βαθμό. Ένα ταξίδι που εισέπραξα εμπιστοσύνη, αξιοπρέπεια και αγάπη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς που σταθήκατε κοντά,
που κρίνατε. Γιατί χωρίς αντίλογο, χωρίς κρίση, χωρίς επίκριση δεν υπάρχει δημοκρατία και βελτίωση. Που ενδεχομένως αναδείχθηκαν λάθη, τα οποία εμείς είχαμε τη δύναμη να τα δούμε, να τα ξανασυζητήσουμε και να επιστρέψουμε. Σας ευχαριστώ και εσάς.